Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Δημήτρη Τσάναλ, τι κάνετε? Λοιπόν, επεισόδιο Παρασκευής, το γράφω Πέμπτη βράδυ. Λοιπόν παιδιά, από τα 460-450 ευρώ που είχα πήρα στα χέρια, 330 στα λάστιχα, 52 στο λογαριασμό κινητού και σταθερής και κινητής, εξοφλήθηκαν εκείνη την ημέρα, άρα 382. Αν βάλετε και κάνα 2-3 πραγματάκια που έκανα μες τη μέρα, καταλαβαίνετε ότι σχεδόν δεν έμεινε τίποτα. Βέβαια, εντάξει, το 500 αυτό βοήθησε να φύγουν αυτές οι υποχρεώσεις, οπότε τώρα αν πιάσουμε άλλο ένα 500 θα το φάμε κανονικά όμως. Λοιπόν, πάμε το επεισόδιο μας, δύο που το τα δω. Από αυτά ήταν δύο χαμένα πριν, πήρα εγώ το επόμενο στο πρακτορείο, δεν κέρδισα τίποτα, οπότε πήρα τα άλλα τα δύο για το επεισόδιο. Αυτά τα δύο είναι από το τέλος του πακέτου, όπου σας θυμίζω ότι στα πρώτα είχαμε 5 ευρώ, στα πρώτα 9, κάτι τέτοιο, στο επεισόδιο που κερδίσαμε τα 500. Και σε αυτό εδώ, στο Φαραώ, το 4 ήταν χαμένο στο πρακτορείο. Έκανα λοιπόν τη σχετική προεργασία, παιδιά, και πάμε να δούμε σήμερα. 11 ευρώ για αρχή. Και ελπίζω να βγάλουμε κάποιες νίκες στη φάση αυτή του επεισοδίου. Για πάμε. Αυτό το σκασμένο εδώ, το σάκο, τον δίνει αρκετά σπάνια από ό,τι έχω καταλάβει. Έλα. Τίποτα και εδώ. Ένα-ένα, όχι. Τώρα, τίποτα. Πέντε στη σειρά χαμένο δηλαδή. Για πάμε εδώ. Αυτό τελικά είναι σκληρό σκρατσάκι, δεν ξέρω. Παιδιά, ζέστη τώρα, αφήστε να πάνε. Έχω υδρώσει. Ωραιότατο σκουβάς που συνεχίζεται. Πάμε το δεύτερο. Έλα το διπλό. Λοιπόν, βρήκαμε νίκη σε αυτό, το αφήνουμε. Αν βρούμε άλλη μία, θα έχει καλό. Πρέπει να βρούμε άλλη μία όμως. Δεν είχε. Πάμε σιγά σιγά. Καλά. Είδα το βίντεο εδώ πέρα. Εντάξει, πάλι 2 ευρώ παιδιά. Δυστυχώς. Για να δούμε το Φαραώ. Για να δούμε λίγο πιθανότητα. Θυμίζω έχουν χαμένα από πριν. Είναι 1 στα 3,25. Έχει καλή πιθανότητα. Αυτά δεν το έχω βρει ποτέ. Φύγαμε. Όπως δεν έχω βρει ποτέ και το σύμβολο που πενταπλασιάζει τα τρία αυτά συμβολάκια. Εδώ να ξέρετε να προσέχετε για το διαμάντι, γιατί πολύ εύκολα μπορείτε να το χάσετε. Τίποτα άλλο, είναι και μεγάλο ποσό μετά. Εδώ μέχρι στιγμής τίποτα. Όχι. Πάλι δεν κάναμε καλή αρχή. Έλα. Φτούσου. Λοιπόν παιδιά, 2 στα 11.
Πάμε, επόμενα. Γύρος δεύτερος, παιδιά, 2 στα 11, πάμε 2 στα 13, 2 στα 18. Επόμενα από τούτα εδώ. Θέλω να βρω το σάκο, ρε παιδιά. Πάμε. Δεν χρειάζεται, τριάρι και ένα ευρώ να πάρει ευχή. Να πάρει ευχή, όχι τίποτα άλλο, πήρε και το επόμενο. Πάμε 3 στα 18. Μόνο ο σάκος μας σώζει και δεν έρχεται. Λοιπόν, νούμερο... Όχι, τι κάνω. Το πάλι πήγα να παίξω. Νούμερο 6. Μία πυραμίδα, δύο πυραμίδες. Όχι, έχει ένα κενό εδώ. Παραλίγο. Όχι! Μας τρόλαρε. Έχουμε και από το μαγαζί ένα χαμένο, άρα είναι το τρίτο στη σειρά αυτό ουσιαστικά. Κανονικά έχει καλές πιθανότητες για να κερδίσει. Έλα! Όχι! Όχι, παιδιά. Δύσκολα τα πράγματα. 3 στα 18. Λοιπόν, πάω να πάρω άλλο ένα και βλέπουμε. 3 στα 18 και πάμε 3 στα 23. Γύρος νούμερο 3. Φύγαμε. Μία πυραμίδα. Όχι. Λοιπόν. Καταρχάς το νούμερο 7. Τρίτο στη σειρά και αν υπολογίσουμε και ότι υπήρχε ένα χαμένο στο μαγαζί, τέταρτο. Όχι! Του καεί. Κάνα διαμάντι, παιδιά, τίποτα. Συνήθως έτσι γίνεται. Μετά από μεγάλες νίκες έρχεται ένα επεισόδιο κατραπακιά. Και πάλι τίποτα. Λοιπόν, όπως κάνουμε, αφού περάσαμε τα 20 ευρώ, πάμε για τα επόμενα να βρούμε την νίκη στο μαγαζί και θα την δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, 3 στα 23 και πάμε 3 στα 33, διότι ούτε αυτό είχε νίκη, το 8, και η νίκη ήταν εδώ, στο 9. Οπότε πάμε 3 στα 33, εδώ είναι τα 3 ίδια και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και άλλες νίκες για να μην πάμε 8 στα 33. Και να σπάσουμε και την παράδοση που λέει ότι μετά από καλή νίκη συνήθως πατώνουμε. Άλλη μία θα βοηθούσε, ναι. Και τώρα πάμε για άλλη μία που θα δώσει το 20. Έχουμε ήδη 10 ευρώ με αυτά. Πάει 20, έχει και 25 κλπ. Πάμε μια τριάδα ακόμα.
Απαπαπα, όχι. Έλα εδώ. Λοιπόν, ας δούμε τουλάχιστον ένα μηδενικό. Όχι. Όχι, παιδιά. Ούτε. Θα μπορούσε να είναι 25. Λοιπόν, άρα 13 στα 33, μείον 20. Τι να γίνει. Δυστυχώς, επανήρθαμε στη φυσιολογική ροή των πραγμάτων. Αυτά, παιδιά, να είστε καλά και τα λέμε κανονικά αύριο.